Οι ζημιές του Τσίπρα προς το Λαφαζάνι ή αν θέλετε τα κέρδη του Λαφαζάνι από τον Τσίπρα θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά στις εκλογές. Ποιο είναι όμως το μέγιστο εκλογικό ποσοστό που θα μπορούσε να διεκδικήσει η Λαϊκή Ενότητα? Είναι βασικά οι δεξαμενοί του όχι, αυτοί που ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα και στο δίλημα ευρώ ή δραχμή ψηφίζουν δραχμή. Βάσει των ερευνών, ένα στους τρεις ψηφοφόρους του όχι απορρίπτει τη συμφωνία και ψηφίζει δραχμή. Αυτοί οι ψηφοφόροι αποτελούν το 18% του εκλογικού σώματος. Η μάχη όμως στη δεξαμενή του όχι συνεχίζεται και στο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Ένα κρίσιμο μέγεθος που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση είναι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου όχι και σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι. Είναι μια δεξαμενή ψηφοφόρων που σε αυτήν στοχεύουν και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό και το νέο κόμμα του κ. Λαφαζάνη, η Λαϊκή Ενότητα και το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και η Χρυσή Αυγή. Αυτό το 18% που προτιμά την επιστροφή στη δραχμή θα επιδιώξουν να κερδίσουν τρία κόμματα. Το ΚΚΕ, η Λαϊκή Ενότητα και η Χρυσή Αυγή. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που του στείνουν προεκλογικά σε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι για να περάσουν μετά τις εκλογές νέα, βάρβαρα, σκληρά μέτρα σε βάρος του. Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει πρόγραμμα και θέσεις για καταπολέμηση της ανεργίας, της ανέχειας, της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης πάντως βάζει ψηλά τον πήχη του κόμματός του στις εκλογές. Η τρίτη πολιτική δύναμη είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Μια ρεαλιστική επιδίωξη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λαϊκή Ενότητα θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Την ίδια στιγμή η Λαϊκή Ενότητα αμφισβητεί τα ευρήματα των δημοσκοπικών εταιριών και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Ίσκρα την δική της εκδοχή για τη δύναμη των κομμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τη Λαϊκή Ενότητα, πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με 24% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 22%. Τρίτο κόμμα είναι η Λαϊκή Ενότητα με 10% και ακολουθούν Χρυσή Αυγή με 9%, ΚΚΕ με 8%, Ποτάμι με 6%, ΠΑΣΟΚ με 4,5%, Κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών με 3,5% και η Ένωση Κεντρών με 3,2%.